την πέμπτη του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Ευθυμίου, επισκόπου Μαδίτου του Θαυματουργού. Ευθύμιος, ο εναγίης πατήρ ημών, ο γενόμενος επίσκοπος Μαδίτου, εγεννήθη σκομόπολην της Θράκης, καλουμένην επιβάτας, κειμένην επί της παραλίας Προποντίδος κατά τας αρχάς του 10ου αιώνος. Οι γονείς του υπήρξαν ευσεβείς και καλοί χριστιανοί, γεωργοί το επάγγελμα, αλλά αρκούντος ευκατάστατοι. Παιδός όμως αιτιόντος του Αγίου, απέθανε ο πατήρ του ονόματι Νικήτας και απέμεινε ορφανός. Η δε μήτρη του εισήγαγεν αυτόν εις μονήν τεινά της Κωνσταντινουπόλεως, όπου επί τριακονταετίαν διέπρεψεν εις τους πνευματικούς αγώνας, αποκτήσας φήμην μιμητού των παλαιών Αγίων ασκητών. Ποθών όμως ο μακάριος Ευθύμιος την πλήρην μόνωσιν και ησυχίαν, ανεχώρησε της μονής και κατέφυγεν εις την άπεριοχήν παρά την Κωνσταντινούπολη, όπου οι γονείς δι' κατά μόνας επί τετραετίαν μόνος μόνο το Θεό συνομιλών. Ταύτη την αγιότητα του βίου του βλέπω ενώ τότε επίσκοπος Περίνθου εχειροτώνησεν αυτόν και μη θέλοντα διάκονον. Ακολούθως υπό άλλο επισκόπου χειροτονήθη πρεσβύτερος και τέλος ανεδείχθη επίσκοπος Μαδίτου, διακριθείς δια την ακάματον άσκηση της αρετής και την επί τεσσαρακονταετίαν εξαίρετον ποιμαντορικήν αυτού ικανότητα. Ζών έτη ο Άγιος Ευθύμιος εδοξάσθη υπό του Θεού διαπλής των θαυμάτων, επιτελεσθέντων δι' αυτού, άτινα παρέσχων εις πολλούς την ψυχικήν και τη σωματικήν ίασιν. Γυναίκες ελυτρώθησαν εκ των επιπλοκών επικινδύνου το κετού και του επιλοχίου πυρετού, μία δε τούτων εξ ευγνωμοσύνης προς τον Άγιον ονόμασε τον Υιό της Ευθύμιον. Άλλοι απειλάγησαν της επηρείας των δαιμόνων, κοφάλαλος δε της και δαιμονιζόμενος εθεραπεύθη υπό του Αγίου, ιερουργούντος κατά την εορτήν του μάρτυρος Ερμογένους, και μοναχή της δαιμονιζομένη εθεραπεύθη υπ' αυτού κατά την εορτήν του μάρτυρος Εφημιανού. Και λεπρόν ως αυτός δεινός πάσχοντα θεράπευσεν ο Άγιος εις άλλην ευκαιρίαν. Τέλος δε και το λαόν της επαρχίας του έσωσεν εκ του κατά το έτος 989 επί συμβάντος λοιμού, τον οποίον μεταπλήθης αυταπαρνήσεως καταπολέμησε δια της συλλογής και διανομής τροφίμων. Γιατί αυτή δράση του Αγίου εξέτεινε την φήμην αυτού μέχρι και το αυτοκράτορος Βασιλείου Β' 976 με 1025, ώστις και ήλθεν εις Μάδητον προς επίσκεψην του Αγίου. Τότε δε ο Άγιος προείπεν εις τον αυτοκράτορα και την κατά του Βάρδα Φωκά γνωστή νίκη του του 989. Ούτως ο σίος πολιτευόμενος ο Άγιος Ευθύμιος εκοιμήθη εν ειρήνη εις Μάδητον τη Δετάρτη του μηνός Μαΐου μεταξύ των ετών 989 με 996, πλήστα δε όσα θαύματα εγένοντο και μετά την οσίαν αυτού κοίμησιν, ο δε Πανάγαθος Θεός το σούτον ετοίμησε το Άγιον αυτού λείψανον, ώστε και μύρον ανέβλησε εκ του τάφου αυτού και πολλοί ασθενείς εθεραπεύθησαν δι' αυτού, εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.